Zombie Apocalypse. Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Γαλλίας και μετά από την πρώτη μας νίκη με τη Mercedes και πλέον οδηγάμε την κούρσα στον βαθμολογικό πίνακα. Φτάσαμε στο Grand Prix της Γαλλίας, ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να μπερδεύεστε και να πείτε πώς γίνεται μετά την Ισπανία να πήγες στη Γαλλία. Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη σεζόν που παίζω για την καριέρα είναι πιο σύντομη και διάλεξα τους 10 αγώνες που ήθελα για την καριέρα. Στην συγκεκριμένη πίστα της Γαλλίας είναι μια πίστα που συνήθως παίρνω καλά αποτελέσματα αν δεν έχω ατυχίες και ελπίζω ότι και σήμερα θα μπορέσω να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα και να βρεθώ μπροστά πάλι με τους πρωτοπόρους και γιατί όχι να πάρω και μια νίκη. Προχωράμε το χρόνο, συνεχώς βλέπετε ότι μαζεύω πόντους, κάνω αναβαθμίσεις, μία στο σασί, μία στον κινητήρα. Μας ήρθε και μία αναβάθμιση από μόνη της στον κινητήρα και αυτό μας ανεβάζει και λίγο παραπάνω την απόδοση στον κινητήρα. Δυστυχώς η μία αναβάθμιση στο σασί δεν έχει πετύχει και θα πρέπει να την ξανακουμπώσουμε για να ανεβάσουμε το σασί μας και να το πάμε σαν το πρώτο καλύτερο σασί στο grid, τουλάχιστον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα μετά το reset της προηγούμενης σεζόν. Πάλι θα βάλουμε ένα παλιό κινητήρα για να πάμε στις ελεύθερες δοκιμές όπως πάντα και μετά να βάζω ένα πιο φρέσκο για τον αγώνα. Βλέπετε εδώ, πάλι προχωράμε το χρόνο, πάλι έχει έρθει μια δεύτερη αναβάθμιση στον κινητήρα σήμερα από μόνο του και αυτό σίγουρα μας πάει πλέον στην πρώτη θέση στους κινητήρες και πλέον δεν θα φοβόμαστε τόσο πολύ την Alpha Tauri. Έχει πετύχει και η αναβάθμιση πλέον μετά την δεύτερη προσπάθεια στο σασί που είχαμε κάνει μια αναβάθμιση και μια αναβάθμιση στην αεροδυναμική. Αυτό είναι καλό, δείχνουμε ότι σε όλους τους χώρους συνεχώς έχουμε αναβαθμίσεις και εννοείται ότι έχουμε τους πόντους και θα κάνουμε και άλλες αναβαθμίσεις γιατί δεν θέλω να μείνουμε στάσιμοι, θέλουμε να προχωρήσουμε και να ανεβούμε γιατί και οι άλλες ομάδες συνεχώς κάνουν αναβαθμίσεις, προχωράνε και μας προσπερνάνε σε κάποιους τομείς. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά τις δικές μας αναβαθμίσεις, να είμαστε οι καλύτεροι σε όλους τους χώρους ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε ακόμα στις νίκες και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα οδηγών αλλά και γιατί όχι και κατασκευαστών αν ο Lewis Hamilton πάρει λίγο τα πάνω του. Άλλες δύο αναβαθμίσεις θα κάνω τώρα, θα κάνω δύο αναβαθμίσεις στην αεροδυναμική γιατί θέλω να ανεβούμε λιγάκι για την ώρα είμαστε στην, σαν τρίτο καλύτερο μονοθέσιο όσον αφορά την αεροδυναμική και κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στις κατατακτήρες δοκιμές. Και πάμε κατευθείαν στο Q2 όπου με βλέπετε για την ώρα στην 14η θέση. Αυτό είναι επειδή προσπάθησα να κάνω μία δοκιμή με τα μεσαία ελαστικά γιατί νιώθω ότι έχω πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δυστυχώς δεν μου βγήκε με τα μεσαία ελαστικά για να έχω την επιλογή στρατηγικής στον αγώνα. Αναγκάστηκα τώρα πλέον να κάνω ένα χρόνο με τα μαλακά ελαστικά. Πέρασα τώρα τη γραμμή τερματισμού. Νομίζω βελτίωσα το χρόνο μου 1,5 δευτερόλεπτα και βλέπετε ότι είμαι στην 8η θέση. Ούτε πίεσα πάρα πολύ. Χρησιμοποίησα και κάποια φθαρμένα μαλακά ελαστικά και πέρασα στο Q3. Και πάμε κατευθείαν στο Q3. Βλέπετε ότι είμαι ήδη στην δεύτερη προσπάθεια. Έχω κάνει μια προσπάθεια. Είμαι στην 10η θέση. Δεν μου βγήκε καθόλου η πρώτη προσπάθεια με τα μαλακά ελαστικά. Τώρα έχω βάλει ένα φρέσκο σετ ελαστικών και ήδη βελτιώνω πάρα πολύ το χρόνο μου. Είχα ένα πολύ θαρμένο σετ ελαστικών στην πρώτη μου προσπάθεια, γι' αυτό και μάλλον θα υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Να δούμε όμως πόσο θα μπορέσω να βελτιώσω και σε τι θέση θα μπορέσω να βρεθώ στην εκκίνηση του αγώνα. Είμαστε ακόμα στο πρώτο σέκτορ, κάνω καλύτερο πέρασμα από το προηγούμενο καλύτερο μου πέρασμα. Δυστυχώς δεν κάνω όπως κάποιες φορές ταχύτερο πέρασμα από όλους τους οδηγούς, δεν πειράζει. Ακόμα έχουμε πολύ μπροστά μας, πολλά μπορούν να συμβούν, ίσως τα ποτάκια να έχουν κάνει λάθος κάπου αλλού. Βλέπετε στο δεύτερο σέκτορ κάνω καλύτερο πέρασμα από όλους τους οδηγούς και ελπίζω τώρα ότι ίσως βρω το ρυθμό να καταφέρω να κάνω ένα καλό πέρασμα και από το τρίτο σέκτορ και εν τέλει να κλέψω κάποια pole position. Γιατί υπενθυμίζω, σήμερα νιώθω ότι έχω φοβερό ρυθμό στη συγκεκριμένη πίστα. Πέρασα από το Q1 και το Q2 με το ίδιο σετ ελαστικών, κάτι το οποίο σχεδόν ποτέ δεν το κάνω. Σήμερα βρίσκω τα πατήματά μου.
και το έχω παρατηρήσει ότι συνήθως βρίσκω τα πατήματά μου όταν υπάρχει συννεφιά αλλά είναι στεγνό το οδόστρωμα. Δεν έχει σημασία, αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Μπαίνουμε τώρα στη μεγάλη ευθεία τερματισμού, θα περάσουμε σε λίγο τη γραμμή τερματισμού. Την περάσαμε, να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε και είμαστε στην πρώτη θέση. Είμαστε στην πρώτη θέση, πήραμε pole position. Απίστευτο, πήρα την πρώτη μου pole position με τη Mercedes. Πήρα pole position μετά από πάρα πολύ καιρό. Και σήμερα δείχνω ότι έχω την ικανότητα. Αρκεί να βρω τα πατήματά μου, αρκεί να μην γίνει ούτε ένα λάθος σε κάποιο γύρο. Και εννοείται να έχω το καλύτερο μονοθέσιο, γιατί αλλιώς πιστεύω σίγουρα δεν θα μπορούσα να πάρω την pole position. Δεύτερος είναι ο Daniil Kvyat και τρίτος είναι ο Sebastian Vettel. Όλοι αυτοί οι οδηγοί θα ξεκινήσουν μέσα στην δεκάδα με μαλακά ελαστικά. Δυστυχώς κανένας τους δεν μπόρεσε να περάσει στην επόμενη φάση με μεσαία ελαστικά και έτσι δεν θα έχουν επιλογή στρατηγικής και θα παλέψουμε στα ίσα με την ίδια στρατηγική, που πολύ πιθανόν η στρατηγική να είναι διόν pit stop. Βλέπετε, εγώ από την pole position ξεκινάω στο σημερινό Grand Prix. Δεύτερος Daniil Kvyat, τρίτος είναι ο Sebastian Vettel. Τις δύο Alpha Tauri είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Βλέπετε, ο Lewis Hamilton είναι στην πέμπτη θέση. Πάλι απογοητευτική εμφάνιση από τον Lewis Hamilton. Δεν πειράζει, σημασία έχει εγώ να τα πάω καλά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει να πάρω το πρωτάθλημα για να τελειώσουμε ωραία αυτή την καριέρα στην Formula 1 2020. Είδαμε τότε την κατάταξη από όλους τους οδηγούς. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε, πάμε να δούμε και τη στρατηγική, η οποία στρατηγική εννοείται ότι θα είναι διόν pit stop. Ελπίζω ότι θα καταφέρω να έχω μια ασφαλές απόσταση και έτσι με το undercut κυνηγώντας, δηλαδή να μπω πριν από τον δεύτερο οδηγό που βρίσκεται πίσω μου, να βρεθώ μετά μπροστά του όταν ολοκληρώσει αυτό στη δική του αλλαγή ελαστικών. Αν μου βγει και στις δύο αλλαγές ελαστικών αυτό, σημαίνει ότι θα μπορέσω να κρατηθώ στην πρώτη θέση, που εννοείται για να είμαι στην πρώτη θέση πρέπει να έχω και μια καλή εγκίνηση και από εκεί και πέρα να συνεχίζω να κρατιέμαι στην πρώτη θέση σε οποιαδήποτε πίεση δεχτώ από τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω μου. Κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε, θα βάλουμε λίγο παραπάνω καύσιμα, όπως είπα στρατηγική διόν pit stop, και σιγά σιγά μπορούμε να πάμε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Γαλλίας. Και είμαστε στην εγκίνηση για το Grand Prix της Γαλλίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκίνησα πάρα πολύ καλά σε σχέση με τον Kvyat και τον Vettel. Ο Kvyat είχε πολύ κακή εγκίνηση, τον πέρασε και όλα σε ο Vettel και θα είχε την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή. Εγώ οδηγάω άνετα στην πρώτη στροφή. Περνάω πολύ άνετα την πρώτη στροφή χωρίς να δεχτώ καμία πίεση. Την ώρα που βλέπετε ότι ο Kvyat και ο Vettel δίνουν μάχη ρόδα με ρόδα, και εννοείται ότι όσο δίνουν αυτοί οι δύο μάχη ρόδα με ρόδα, εμένα με ευνοεί αυτό και ήδη θα μπορέσω να απομακρυνθώ από τον πρώτο γύρο από αυτούς τους οδηγούς και από εκεί και πέρα να οδηγήσω την κούρσα άνετα. Πρώτος γύρος, πολύ καλή εγκίνηση από την πρώτη θέση. Κρατιέμαι στην πρώτη θέση την ώρα που οι δύο Αλφα Τάουρι πολύ απλά μπερδεύονται για το ποιος πρέπει να είναι στη δεύτερη θέση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει τώρα αυτό η Αλφα Τάουρι. Όμως με ευνοεί, βλέπετε ότι ήδη η απόσταση από τον Vettel και τον Kvyat είναι στα 1,3 δευτερόλεπτα. Έχουμε και τον Lewis Hamilton που ανέβηκε στην τέταρτη θέση και είναι ήδη πίσω από τους δύο οδηγούς της Αλφα Τάουρι. Φοβερή εγκίνηση και βλέπετε ότι συνεχίζουν και μάχονται. Συνεχίζουν και μάχονται και δεν ξέρουν ποιος να κάνει πίσω. Πήγε η διαφορά στα 2 δευτερόλεπτα. Και όσο συνεχίζουν και μάχονται, εμένα με ευνοεί και είμαι πολύ χαρούμενος να απομακρυνθώ από αυτούς και να έχω έναν άνετο αγώνα και γιατί όχι και μια άνετη νίκη. Εννοείται ότι υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά μας, πολλά μπορούν να συμβούν, 27 γύρους είναι το συγκεκριμένο Grand Prix. Όπως ξέρετε παίζω το 50% ενός αγώνα, δηλαδή παίζω τους μισούς γύρους από ό,τι θα ήταν ένας πραγματικός αγώνας 100%. Αυτό είναι για ευνόητους λόγους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε βιντεάκια να γράφω μία μισή ώρα όσο κρατάει ένας αγώνας, γι' αυτό και το κάνω στο 50%. Πρώτος γύρος, πρώτη θέση. Και όλα δείχνουν πάρα πολύ καλά. Είμαι στα 1,7 δευτερόλεπτα απόσταση από τον Kvyat. Ο οποίος Kvyat όμως στον τέταρτο γύρο βλέπετε ότι είναι πίσω μου. Είναι πίσω μου μαζί με τον Vettel. Ο Vettel δεν προσπαθεί άλλο να τον προσπεράσει, αλλά ο Kvyat προσπαθεί πλέον να προσπεράσει εμένα. Έχει φοβερό ρυθμό και με έφτασε πάρα πολύ γρήγορα. Και πλέον θα έχει τον DRS στη μεγάλη ευθεία και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να με απειλήσει. Στον προηγούμενο γύρο δεν ήταν αρκετά κοντά, είχε τον DRS, αλλά δεν ήταν αρκετά κοντά να με απειλήσει. Τώρα είναι πάρα πολύ κοντά και βλέπετε ότι είχε φοβερή έξοδο, κολλάει πίσω μου, παίρνει τα κένα. Εγώ αλλάζω γραμμή, παίρνω την αμυντική γραμμή, την αριστερή πλευρά για την επόμενη στροφή. Και εδώ είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Kvyat. Έχει φοβερή τελική ταχύτητα με τον DRS, αλλά νομίζω κρατιέμαι πολύ καλύτερα εγώ μόνο με το DRS. Φαίνεται ότι πλέον οι αναβαθμίσεις στον κινητήρα έχουν πετύχει.
έχει, φρέναρα λίγο πιο αργά από τον Κβιάτ και κατάφερα να κρατηθώ ακόμα στην πρώτη θέση. Αν έχει αυτό το ρυθμό σε αυτή τη μεγάλη ευθεία με τον DRS ο Κβιάτ και οποιοδήποτε άλλο προσπαθεί να με απειλήσει, σημαίνει ότι θα μπορέσω να κρατήσω άνετα την θέση μου σε περίπτωση άμυνας. Το θέμα είναι στην αλλαγή ελαστικών. Αν για εκείνο τον έναν έξτρα γύρο που θα κάτσουν αυτοί σε σχέση με εμένα έξω, αν θα έχουν καλύτερο ρυθμό από εμένα και βρεθούν μπροστά μου μετά την δική τους αλλαγή ελαστικών, σίγουρα θα με βάλουν σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε όμως ακόμα λίγο μέχρι να έρθει η ώρα για την δική μας αλλαγή ελαστικών και πρέπει να δούμε πόσο απειλητικός θα είναι ο Φέτελ και ο Κβιάτ, που βλέπετε ότι πάλι ξεκίνησαν να κάνουν μάχη μεταξύ τους και σίγουρα με ευνοεί ακόμα περισσότερο αυτό τώρα που πλησιάζει η ώρα για την αλλαγή ελαστικών. Και η ώρα για την αλλαγή ελαστικών ήρθε στο τέλος του τέταρτου, του πέμπτου γύρου, συγγνώμη, και βλέπετε ότι μπαίνω να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών την ώρα που μπήκε και ο Σεμπάστιαν Φέτελ να κάνει και αυτό στη δική του αλλαγή ελαστικών. Να δούμε αν η ομάδα μας είναι πιο γρήγορα. Αλλά εδώ μας καθυστερεί η ομάδα, γιατί ερχόταν μια Renault και μια Racing Point. Μάλλον θα καθυστερήσουν και το Φέτελ. Ναι, ευτυχώς καθυστέρησαν και το Φέτελ, γιατί αλλιώς ο Φέτελ θα είχε περάσει μπροστά μου λόγω της καθυστέρησης που αναγκάστηκα εγώ να περιμένω. Ακόμα είμαι μπροστά από το Φέτελ, αλλά και αυτή η καθυστέρηση μπορεί να με βάλει σε δύσκολη θέση απέναντι στον Κβιάτ που συνεχίζει για έναν έξτρα γύρο έξω. Ο οποίος θα μπει στο τέλος αυτού του έκτου γύρου για να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών, αλλά να δούμε μήπως αυτή η καθυστέρηση που δέχτηκα θα τον ευνοήσει να περάσει αυτό στην πρώτη θέση. Εγώ είμαι μπροστά από το Φέτελ. Αυτό σίγουρα είναι πολύ καλό δείγμα. Αλλά έχουμε ακόμα έναν γύρο να δούμε τι θα συμβεί με τον Κβιάτ. Επίσης, μην ξεχάσουμε ότι είναι και οι οδηγοί που είναι εκτός δεκάδας που θα είναι σε στρατηγική ενός pit stop. Και αυτοί μπορεί να γίνουν πάρα πολύ απειλητικοί και να διεκδικήσουν την νίκη. Ειδικά η Ferrari και νομίζω είναι και μία Renault και McLaren που είναι πάρα πολύ μπροστά. Και βλέπετε στο τέλος του ένατου γύρου. Είμαι μπροστά από τον Κβιάτ. Δεν με απειλήσε εν τέλει ο Κβιάτ, μπόρεσε να βγω μπροστά του, αλλά πλέον έχουμε φτάσει την κίνηση που βρίσκεται μπροστά μας. Αυτοί είναι οδηγοί που είναι σε στρατηγική ενός pit stop, έχουν ξεκινήσει με μεσαία ελαστικά και θέλω να τους ξεφορτωθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται, και γιατί όχι αυτοί να καθυστερήσουν τον Κβιάτ και τον Φέτελ. Εδώ θα έχω τον DRS απέναντι στον Γκροζιάν, κολλάω πίσω του, παίρνω το κενά, αυτός παίρνει αμυντική στάση, αλλάζει γραμμή στα αριστερά. Εγώ από τα δεξιά θα πρέπει να κάνω την κίνηση, θα έχω την εξωτερική στην επόμενη στροφή, αλλά έχω πιο φρέσκα ελαστικά, καλύτερα φρένα και περνάω πολύ άνετα τον Γκροζιάν. Και πλέον έχω ένα μονοθέσιο ανάμεσα σε εμένα και τον Κβιάτ. Εδώ κολλάω πίσω από τον Μάγνουσεν, αρχίζω και τον πλησιάζω, παίρνω τα κενά. Να δούμε αν θα προσπαθήσω να κάνω κάποια κίνηση εδώ. Αλλάζω γραμμή από τα δεξιά στην γρήγορη δεξιά στροφή. Πατάω και λίγο εκτός πίστας, παίρνω και ένα warning, γιατί ακόμα επιμένει ο Μάγνουσεν εκεί από την εξωτερική πλευρά. Ήμασταν ρόδα με ρόδα. Ήθελα να το αφήσω το χώρο για να μην έχουμε επαφή, γιατί σε εκείνη τη στροφή είναι πολύ δύσκολο να κάνει προσπέραση και στην παραμικρή επαφή θα είχαμε χάσει τον αγώνα σίγουρα, γιατί θα είχε αποσταθεροποιηθεί το μονοθέσιό μας και θα βγαίναμε εκτός. Γι' αυτό προτίμησα να βγω λίγο εκτός πίστας, πέρασα το Μάγνουσεν έτσι και εν τέλει κατάφερα να κερδίσω άλλη μια θέση. Αλλά βλέπετε και ο Κβιάτ κατάφερε να περάσει τον Γκροζιάν και πλέον ο Κβιάτ έχει μόνο τον Μάγνουσεν μπροστά του. Εγώ τώρα όμως εδώ κολλάω πίσω από τον Ράσελ που έχει αυτό το DRS. Έχω και εγώ το DRS από τα δεξιά. Προσπαθώ να κάνω την κίνηση. Αυτός θα έχει την εσωτερική στην επόμενη στροφή, αλλά με καλύτερα και πιο φρέσκα ελαστικά περνάω μπροστά από τον Ράσελ ακόμα και από την εξωτερική πλευρά στην πρώτη στροφή. Επόμενος είναι ο Ματσουσίτα με την Αλφα Ρωμαίο. Να δούμε εδώ. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά. Εδώ φαινάρει πάρα πολύ νωρίς ο Ματσουσίτα. Παραλίγο να πέσω πάνω του και να σπάσω την αεροτομή μου. Δεν περίμενα να φαινάρει τόσο νωρίς, αλλά εννοείται ότι θα φαινάρει αφού έχει πολύ φθαρμένα μεσαία ελαστικά. Σε λίγους γύρους θα μπει και αυτός να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών. Εγώ όμως θέλω να του ξεφορτωθώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που είναι πιο μακριά και αυτοί είναι σε στρατηγική ενός pit stop και αυτή τη στιγμή διεκδικούν νίκη. Εδώ κολλάω πίσω από το Ματσουσίτα, αλλάζω γραμμή από τα δεξιά γιατί αυτός παίρνει αμυντική στάση. Με το DRS εδώ από την εξωτερική θα κάνω την κίνηση φρενάροντας πιο αργά από το Ματσουσίτα και πέρασα πλέον στην 7η θέση. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Νίκολας Λατίφη. Να δούμε πότε θα το φτάσουμε για να το προσπεράσουμε. Και στο τέλος του 10ου γύρου, του ίδιου γύρου που ήμασταν μόλις είπα ότι είμαι πίσω από τον Λατίφη, επιτέλους τον έφτασα και εδώ τον πλησιάζω στην πρώτη στροφή και χώνομαι από την εσωτερική πάρα πολύ επιθετικά για να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν ήθελα να κάτσω άλλο πίσω από τον Λατίφη. Ανέβηκα πλέον στην 6η θέση και επόμενος είναι ο Τζοβινάτσι. Και μετά πρέπει να πιέσω πάρα πολύ, γιατί οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου, οι δύο Ferrari, ο Nick DeVries νομίζω και ο Sainz είναι πάρα πολύ μακριά. Ειδικά ο Nick DeVries και ο Sainz είναι πολύ μακριά και αυτή είναι σε στρατηγική ενός pit stop. Και αν δεν τους πλησιάσω πολύ, όταν θα κάνουν αυτή τη δική τους αλλαγή ελαστικών, πάλι θα είναι μπροστά μου, αλλά πρέπει να είμαι κοντά τουλάχιστον να δώσω μάχη μαζί τους. Τώρα όμως πρέπει να ξεφορτωθώ εδώ τον Τζοβινάτσι, που θα τον ξεφορτωθώ πολύ άνετα από την εξωτερική. Και
εννοείται με καλύτερη τελική ταχύτητα στην μεγάλη ευθεία, τον προσπέρασα και πλέον ανέβηκα στην 5η θέση. Τώρα πρέπει να μειώσω από τις δύο Ferrari, να δω αν θα μπορέσω να τους προσπεράσω πριν γίνει η δική μου αλλαγή ελαστικών, αλλά και η δική τους αλλαγή ελαστικών, και μετά να ευχηθώ ότι θα είμαι κοντά στον Nick DeVries και τον Sainz που βρίσκονται στις πρώτες δύο θέσεις, που βλέπετε στο χάρτη πόσο μακριά είναι και πόσο τους ευνοεί τώρα η στρατηγική ενός pit stop. Και ελπίζω ότι με μεσαία ελαστικά που θα έχω στο τέλος, και θεωρητικά οι δύο πρωτοπόροι θα έχουν σκληρά ελαστικά, θα μπορέσω με τα πιο γρήγορα ελαστικά, δηλαδή τα μεσαία, να τους φτάσω και να τους προσπεράσω για να ξαναβρεθώ σε θέση για νίκη, γιατί αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι έχω χάσει τη νίκη. Και ήρθε η ώρα για την δική μου αλλαγή ελαστικών. Τώρα στο τέλος του 16ου γύρου θα μπω να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Βιάτ πλέον είναι στην δεύτερη θέση. Εγώ είμαι στην πρώτη θέση, γιατί ο Σάιντ, ο Ντεβρίς και οι δύο Φεράρι έχουν μπει σε προηγούμενους γύρους να κάνουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Τώρα λογικά ο Σάιντ και ο Ντεβρίς θα περάσουν μπροστά. Να δούμε όμως αν θα κερδίσω τη μάχη απέναντι στον Βιάτ. Αποφάσισα να μπω σε αυτό το γύρο γιατί είδα ότι πλέον δεν έχω καλό ρυθμό με τα μεσαία ελαστικά. Δυστυχώς θα χάσει πολύ χρόνο τώρα ο Hamilton, γιατί θα έχουμε τον double stack, αλλά έπρεπε να τον θυσιάσω τον Hamilton για να καταφέρω να βρεθώ έστω κοντά στους δύο πρωτοπόρους, που ελπίζω να καταφέρω να τους πλησιάσω μέχρι το τέλος του αγώνα και να τους προσπεράσω. Βγήκα και μπροστά από τον Kvyat, αλλά θα βγω πίσω από τις δύο Ferrari, οι οποίες δύο Ferrari έχουν σκληρά ελαστικά, όπως και ο De Vries και ο Ocon, και ελπίζω ότι τώρα με τα φρέσκα μεσαία ελαστικά θα μπορέσω να τους φτάσω και να τους περασπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπροστά μου είναι ο Leclerc και είναι και ακριβώς σε απόσταση DRS. Αυτό με ευνοεί σίγουρα, αυτός δεν έχει DRS από τον Gasly που είναι πιο μπροστά, τον teammate του, και σίγουρα το βάζει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Πρέπει να τον ξεφορτωθώ γρήγορα, πρέπει να πιέσω πάρα πολύ αν θέλω να βρεθώ σε κάποια θέση να διεκδικήσω τη νίκη, που από ό,τι φαίνεται χάνεται σήμερα η νίκη λόγω της στρατηγικής που έχουν οι οδηγοί εκτός δεκάδας. Αλλά εδώ κολλάω πίσω από το Leclerc, κατά δεξιά θα κάνω την κίνηση και εδώ θα φρενάρω πιο αργά από την εξωτερική πλευρά και θα περάσω το Leclerc, και πλέον βάζω και ένα μονοθέσιο ανάμεσα σε εμένα και τον Kvyat, ο οποίος Kvyat φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος, αλλά και αυτός λόγω στρατηγικής βρίσκεται τόσο πίσω σαν και εμένα. Φτάσαμε στον 19ο γύρο και βλέπετε ότι πλέον έχω φτάσει και τον Gasly, και τα πράγματα δείχνουν πάρα πολύ καλά, ότι έχω φοβερό ρυθμό και η απόσταση μετά από εμένα στον De Vries είναι 15 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να μειώσω σχεδόν 2 δευτερόλεπτα ανά γύρο από τον De Vries, αλλά νομίζω είναι εφικτό αν όλα πάνε καλά. Εδώ όμως πρέπει να περάσουμε πρώτα τον Gasly, που κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, αυτός αλλάζει λίγο γραμμή προς τα αριστερά και εν τέλει δεν ήθελα να πάω εγώ πιο αριστερά. Προτιμώ να έχω την εξωτερική γραμμή στην στροφή. Έκανα την κίνηση από τα δεξιά, τον προσπέρασα πολύ άνετα και τώρα όπως είπα πρέπει να φτάσω τον De Vries και τον Sainz. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε λίγους γύρους και δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, αλλά νομίζω είναι εφικτό. Είναι εφικτό γιατί έχω φοβερό ρυθμό αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα. Είμαι σε φωτιά, είμαι σε αναμένα κάρβουνα και πετάω αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπετε ότι εν τέλει δεν κατάφερα να το στάσω. Φτάσαμε στον τελευταίο γύρο. Εν τέλει μπήκε η φθορά στα δικά μου ελαστικά. Αυτοί που έχουν σκληρά ελαστικά πλέον είναι πιο γρήγοροι. Και εν τέλει, από ό,τι φαίνεται σήμερα, καταφέρνει ο Nick De Vries να πάρει μία νίκη με την στρατηγική ενός pit stop. Sainz δεύτερη θέση και εγώ ακόμα παλεύω για την τρίτη θέση με τον Kvyat, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω μου. Και εδώ ο Kvyat θα προσπαθήσει να κάνει την κίνηση με το DRS από τα δεξιά. Είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Kvyat. Βλέπετε εδώ, περνάει και λίγο μπροστά. Προσπαθώ ακόμα να κρατήσω την εσωτερική γραμμή. Κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά, αλλάζω γραμμή ξανά από την αριστερή πλευρά. Βουτάω όλα στα φρένα εδώ τελευταία στιγμή. Αρκετά επικίνδυνα βέβαια σήμερα. Δεν ήταν τόσο επικίνδυνα όπως ήταν στην Ισπανία. Είχα το χώρο, αλλά βλέπετε ξαναέρχεται ο Kvyat από τα αριστερά. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση. Θα έχει την εξωτερική στην επόμενη στροφή. Εδώ την γρήγορη δεξιά στροφή. Κρατιόμαστε ρόδα με ρόδα. Προσπαθώ ακόμα να κρατηθώ μπροστά από τον Kvyat, αλλά καταφέρνω. Κάνει το switchback αυτός. Έχει τώρα αυτός την εσωτερική γραμμή, αλλά εν τέλει υποχωρεί, φρενάρει και τον κρατάω πίσω μου. Ευτυχώς κατάφερα να τον κρατήσω πίσω μου. Είδατε εδώ στον τελευταίο γύρο από το πουθενά. Μας έκανε αυτή τη φοβερή επίθεση και ακόμα δεν τελείωσε τίποτα. Βλέπετε, ξαναέρχεται ο Kvyat. Κολλάει πίσω μου. Φτάνουμε στις δύο τελευταίες στροφές. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση από την εξωτερική, αλλά εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι από την εξωτερική. Και τώρα να δούμε αν στην ευθεία τερματισμού θα μπορέσει να κάνει κάτι. Αλλά έχω καλύτερη έξοδο από τον Kvyat και νομίζω θα κρατηθώ στην τρίτη θέση. Σίγουρα δεν χαίρομαι τόσο πολύ για αυτή την τρίτη θέση που την έχασα, ενώ οδηγούσα την κούρσα πάρα πολύ άνετα στην αρχή και δεν είχα κανένα πρόβλημα, αλλά σήμερα την έχασα λόγω στρατηγικής και βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη πίστα καμία φορά βολεύει να είσαι εκτός δεκάδας για να καταφέρεις να πάρεις νίκη, γιατί η στρατηγική ενός pit stop είναι πάρα πολύ δυνατή, ή αν μπορείς να μπεις μέσα στην δεκάδα με τα μεσαία ελαστικά. Σήμερα μεγάλος νικητής είναι ο Nick De Vries.
Και αυτά που θέλω να πω για το συγκεκριμένο Grand Prix σήμερα είναι ότι είναι ο τέταρτος συνεχόμενος αγώνας που έχουμε τέταρτο διαφορετικός νικητής και τέταρτο διαφορετικός νίκη από κατασκευαστής. Αυτό είναι κάτι που δεν έχω ξαναδεί σε πρωτάθλημα που έχω κάνει μέχρι τώρα στο Career Mode. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν και περισσότερες ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα. Και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, γιατί φαίνεται ότι το reset, παρόλο που μας πήγε πάρα πολύ στο R&D στην προηγούμενη σεζόν, έδωσε όμως ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες να διεκδικήσουν βαθμούς, να διεκδικήσουν νίκες, και μπορεί αυτοί οι λίγοι αγώνες που θα έχουμε σε αυτή τη σεζόν να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και να έχουμε πάρα πολύ δράση. Βλέπετε εδώ την τελική κατάταξη. Εν τέλει ο Lewis Hamilton τερμάτισε στην 1η θέση. Σήμερα φταίω εγώ που τερμάτισε στην 1η θέση. Ίσως θα τερμάτισε στην 4η ή στην 5η. Αλλά σήμερα φταίω εγώ, γιατί είδα ότι έχανα ρυθμό και έπρεπε να μπω οπωσδήποτε να κάνω αλλαγή ελαστικών. Και ευτυχώς μπήκα, γιατί μπήκα μαζί με τον Kvyat. Και αν δεν έμπαινα μαζί με τον Kvyat και καθόμουν ένα γύρο ακόμα, ίσως θα έχανα και τη θέση μου από τον Daniel Kvyat. Δεν πειράζει, τερματίσαμε όμως την 3η θέση. Κατάφερα να πάρω τους 16 βαθμούς, γιατί έχω και τον ταχύτερο γύρο. Σήμερα κατάφερα να κάνω και τον ταχύτερο γύρο. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω την pole νίκη. Πήρα όμως περισσότερους βαθμούς από τον Sebastian Vettel και από τον Verstappen. Είμαι ακόμα στην 1η θέση. Απομακρύνομαι κιόλας λιγάκι από τον Vettel και τον Verstappen με αυτή την 3η θέση. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος όσον αφορά αυτό το αποτέλεσμα. Η AlphaTauri απομακρύνθηκε λιγάκι από εμάς τους κατασκευαστές, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Κάποτε όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, και αν σας άρεσε, πείτε μου τι σας άρεσε στα comments και τι δεν σας άρεσε. Κάντε και μια εγγραφή όπως είπα στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix της Αυστρίας, και μέχρι τότε νομίζω ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!